Κάτση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Να συζητήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη χθες που είχαμε του Πρωθυπουργού σε χώρους εργασίας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία ο ίδιος τη χαρακτήρισε σημαντική κατάκτηση για τον εργαζόμενο. Εσείς είδα μια ανακοίνωση που μιλάτε για ζούγκλα. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα γεγονός, εφαρμόστηκε από χθες, η κυβέρνηση πανηγύρισε, όπως πανηγύρισε για το σύνολο των αντεργατικών νόμων τα οποία έχει ψηφίσει και ήδη έχει αρχίσει και υλοποιεί, και δεν είναι μόνο η ψηφιακή κάρτα. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τα ελαστικά ωράρια, για τους νεκρούς χρόνους, για τους χρόνους στην εργασία τους οποίους η εργοδοσία μέσα από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το μετράει ως ελεύθερο χρόνο ενώ βρίσκονται στην εργασία. Και η κάρτα λοιπόν, λέει, η ψηφιακή, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία αφενός μεν να ελέγχει απόλυτα το τι κάνει ο κάθε εργαζόμενος, με την έννοια να του χρεώνει, ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι μια πολίτρια στο σούπερ μάρκετ μέσω της ψηφιακής κάρτας έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να της χρεώνει τον χρόνο που πληκτρολογεί στο ταμείο τα προϊόντα τα οποία πουλούνται. Τον υπόλοιπο χρόνο που δεν έχει πελάτη θα της τον λογαριάζει ως μη εργάσιμο χρόνο και θα τους τον χρεώνει. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ δυσμενής, ευνοεί και την εφαρμογή του νόμου για το ελαστικό ωράριο, για το σπαστό ωράριο, και είναι ένα πραγματικά πολύ βάναυσο εργαλείο στα χέρια της εργοδοσίας, τα οποία οι εργαζόμενοι καθημερινά θα δουν πώς επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο αυτή η ζούγκλα, πραγματικά το χαρακτηρίζουμε έτσι εμείς, η οποία ήδη έχει εφαρμοστεί. Και βέβαια οι μεγάλοι εργοδότες έχουν πάρα πολλούς λόγους να χαίρονται και να επιδοκιμάζουν αυτές τις επιλογές, και φυσικά είναι μια επιλογή την οποία στηρίζουν και την κυβέρνηση. Στον αντίποδο όμως λένε ότι είναι και μια ασπίδα, ας πούμε, προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων απέναντι να καταφύγουν στην επιθεώρηση εργασίας. Να έχουν ένα αποδεικτικό, ας πούμε, στοιχείο. Η επιθεώρηση εργασίας. Εδώ είναι μια άλλη τραγωδία και, αν θέλετε, ένας φερετζές της ασυδοσίας της κυβέρνησης, η επίκληση. Γιατί η επιθεώρηση εργασίας είναι ένας απόλυτα υποστελεχωμένος φορέας, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, όχι ελέγχους να κάνει, και το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουν οι εργαζόμενοι. Με αποτέλεσμα και προσωπικό να μην έχει να κάνει τους ελέγχους, αλλά να μην έχει και το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και που αυτό θα ελέγξει η επιθεώρηση εργασίας, πραγματικά είναι ασίδωτο. Άρα οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το κατανοήσουν, είναι έολοι απέναντι σε αυτή την νομοθεσία η οποία υπάρχει, την κατάργηση της όποιας νομοθεσίας, και βέβαια είναι στο χέρι τους και υποχρέωσή τους να αγωνιστούν με τις ταξικές δυνάμεις, ούτως ώστε να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς και πραγματικά να μπορούν έστω και σε αυτές τις συνθήκες να αισθανθούν μια σχετική ασφάλεια. Κύριε Παπαναστάση, ένα ακόμα πρόσφατο πεδίο αντιπαράθεσής σας με την κυβέρνηση ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αν εντός συμμαχίας, εντός ΝΑΤΟ, με το γείτονά μας έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, που κάθε μέρα κάνει λόγο για αποστρατικοποίηση ενός ακόμα νησιού μας, έχουμε αυτά τα θέματα. Τι θα γινόταν εκτός ΝΑΤΟ, αν ήταν η Ελλάδα εκτός ΝΑΤΟ? Καταρχάς, εντός ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Σύνοδος κορυφής, mm-hmm, η προχθεσινή. Λήφθηκαν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Η ενίσχυση του ΝΑΤΟ, η περαιτέρω ενίσχυση του ΝΑΤΟ, που σημαίνει φαραωνική εξοπλισμή, συμφωνήθηκε το όλοι μαζί και η διεύρυνση, αυτή η ενοποίηση που, αν θέλετε, εκμεταλλεύονται και τις συνθήκες πολέμου της Ουκρανίας. Και ένα τρίτο βασικό είναι η παγκοσμιοποίηση, η παγκοσμίου εμβέλειας δράση του ΝΑΤΟ, μια εγκληματική και επιθετική δράση. Σε αυτά τα στοιχεία και η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική δώσανε τα χέρια, σφιχταγκαλιάστηκαν και συμφώνησαν ότι πάμε μαζί. Ένα στοιχείο. Άρα δεν είναι η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι προχωράνε μαζί. Δεύτερο στοιχείο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όντως απειλείται από την Τουρκία. Όντως απειλείται. Υπάρχει αμφισβήτηση συνθήκων. Είχαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, θαλάσσιες ζώνες. Τώρα μπήκαμε πλέον στην ευθεία αμφισβήτηση και εδάφους. Κυριαρχίας πλέον. Όλα αυτά πότε συμβαίνουν? Τη στιγμή
που η ελληνική κυβέρνηση και η τουρκική δίνουν τα χέρια μέσα στο ΝΑΤΟ. Γίνονται μέσα στο ΝΑΤΟ. Ένα στοιχείο θα σας πω μόνο. Από το τελευταίο 15ήμερο η κυβέρνηση μέσω της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια αποφάσεις για εξοπλισμούς. Δεν 3 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πότε γίνονται αυτά. Γίνονται μέσα στο ΝΑΤΟ. Μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στο κουκούλι του ΝΑΤΟ. Τι άλλο πια έχει να φοβηθεί αυτός ο λαός, όταν δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, σύμμαχοι εντός εισαγωγικών, βρίσκονται σε αυτό το στάτους, έχουν γονατίσει γενιές και γενιές που έρχονται, 3 δισεκατομμύρια σε 10 μέρες. Δεν είναι μαρουλόφιλα, είναι χρήματα τα οποία πότε δίνονται, όταν το ρεύμα έχει ανέβει 160% μέσα σε ένα μήνα, όταν το φυσικό αέριο, όταν δεν μπορεί ο άλλος ούτε καν στο νοσοκομείο να πάει με το αυτοκίνητό του, γιατί είναι πανάκριβα τα καύσιμα, τι άλλο να φοβηθούμε πια. Τι άλλο να φοβηθούμε. Όταν λέτε όμως ότι παραδέχεστε κι εσείς ότι η Τουρκία μας απειλεί, απ' την άλλη διαμαρτύρεστε γιατί λέτε υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη σε πολεμικό ορμητήριο. Μήπως τελικά είναι η γλώσσα αυτή που καταλαβαίνει ο κ. Ερντογάν. Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε, η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε ορμητήριο επιθετικό. Εμείς αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο λέμε, ότι πρώτον η κυβέρνηση παραπλανάει τον ελληνικό λαό, όταν απειλείται από την Τουρκία που προσφεύγει στο ΝΑΤΟ, που προσφεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η απάντηση αυτών των φορέων, των θεματοφυλάκων της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή, ποια είναι? Βρείτε τα. Από πού και ως πού λοιπόν αυτοί οι φορείς μπορούν να διασφαλίσουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και την ειρήνη σε καμιά περίπτωση. Άρα η κυβέρνηση εφησυχάζει και παραπλανάει το λαό, κρύβοντάς του την αλήθεια ότι τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τροφοδοτούν την επιθετικότητα της Τουρκίας, προφανώς γιατί μέσω αυτής της τροφοδοσίας εξυπηρετούνται τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα και οι υπεριαλιστικοί τους ανταγωνισμοί, κυρίως με τη Ρωσία και την Κίνα φυσικά, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, θερμή εξέλιξη στην περιοχή. Με έναν Ερντογάν όμως που εξοπλίζεται, όπως βλέπουμε, πάρα πολύ έντονο τον τελευταίο καιρό. Επιθυμεί διακαώ τα F-16, ήταν το ζητούμενο αυτό στη Σύνοδο. Εμείς παράλληλα, δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς ένα αξιόμαχο στρατό αυτή τη στιγμή? Ξέρετε ποιος χαίρεται από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους εξοπλισμούς και της Τουρκίας και της Ελλάδας? Το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί βλέπουν την νοτιοανατολική τους πτέρυγα να γιγαντώνεται, αυτό το μπραντ εφέρ να μην σταματάει καθόλου. Και πού θα σταματήσει? Εγώ σας είπα ένα απλό πράγμα. Συνειδητοποιούμε τι είναι 3 δισεκατομμύρια σε 10 μέρες εξοπλισμοί. Ό,τι πετάει, ό,τι σέρνεται και ό,τι κολυμπάει αυτή η κυβέρνηση θα το αγοράσει σήμερα. Τη στιγμή που δίνει 70 ευρώ στον Έλληνα για ένα τρίμηνο. Τη στιγμή που δεν έχει να κινηθεί με το αυτοκίνητό του. Όχι για βόλτα και ψυχαγωγία και τα μπάνια του λαού είναι πλέον όνειρο απατηλό, αλλά για να κάνει τη δουλειά του. Και διαθέτει 3 δισεκατομμύρια να πάρει. Μα 3 δισεκατομμύρια, 4-5 θα διαθέσει και η Τουρκία. Και μετά πάλι η Ελλάδα το ίδιο και πάλι. Αυτή η επίκληση πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι είναι μια πλαστή διαδικασία που η μόνη ωφελημένη και το μόνο ενισχυμένο είναι το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ έχει σοβαρές αποστολές σήμερα. Ματωμένες επιθετικές για όλο τον κόσμο. Δεν είναι στην Ουκρανία το μέτωπο. Το μέτωπο είναι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συνόδους του ΝΑΤΟ στο Ραμστάιν στη Γερμανία συμμετέχει Αυστραλία, συμμετέχει η Νέα Ζηλανδία. Τι δουλειά έχουν αυτοί στην Ευρώπη? Όσον αφορά τα καύσιμα που είπατε αυτή τη στιγμή, προφανώς κρίνεται ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης. Τι θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή περαιτέρω? Πρώτα απ' όλα, κατάργηση των φόρων. Αυξανόμενη η τιμή του καυσίμου, τι αυξάνεται ως ποσοστό επί του καυσίμου? Οι φόροι. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα έσοδα του προϋπολογισμού να έχουν υπερκαλύψει τις προβλέψεις. Την έχουμε τη δυνατότητα αυτή, την κατάργηση όλων των φόρων. Βεβαίως. Η κυβέρνηση έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που μπορεί να πει αντί τα καύσιμα να είναι 2,70 και σε λίγο θα είναι και 3, να πάει στο 1,50. Μπορούσε πάρα πολύ να τα κάνει, αλλά όταν στόχοι είναι η γιγάντωση και τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία σε λίγο θα ακούσουμε και να κοκορεύεται η κυβέρνηση, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ότι έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα, είναι ματωμένα. Είναι ματωμένο ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή.
είναι στο 12% και τίνει να το ξεπεράσει, είναι ο μεγαλύτερος πληθωρισμός των τελευταίων 28 χρόνων. Και όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να βγάλει τους δεκάρικους στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς θα πρέπει να γυρίσουμε να κάνουμε μια νοητή αναδρομή την εποχή που μας έταζαν τα χρυσά κουτάλια. Θα μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ξαναδείτε πληθωρισμό, δεν θα ξαναδείτε ακρίβεια. Να το. 12% ροκανίζεται μεσοσταθμικά το λαϊκό εισόδημα κάθε μήνα. Πόσο θα αντέξει πια αυτός ο κόσμος? Αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση, με την κρίση, με την Ουκρανία-Ρωσία. Απ' την άλλη, είναι ένας λόγος, παίρνει βεβαίως κάποια μέτρα η κυβέρνηση. Αύριο ο κ. Κρέκας αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για την ενέργεια. Δεν φτάνουν αυτά? Πιστεύετε ότι είναι λίγα, ότι θα πρέπει να πάρουν περισσότερα? Όταν απεμπολείται το δικαίωμα μιας κυβέρνησης να τροφοδοτήσει έναν λαό με φτηνό καύσιμο, ποιο ήταν το φτηνό καύσιμο? Ο λιγνίτης. Βρώμικο καύσιμο το λένε. Θα μπορούσε η τεχνολογία να τα έχει λύσει αυτά, να βγαίνει καθαρό οξυγόνο από τις καμινάδες των εργοστασίων της ΔΕΗ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η ευρωπαϊκή οδηγία της πράσινης μετάβασης, των πράσινων επενδύσεων, της πράσινης ληστείας του λαϊκού εισοδήματος. Γιατί έτσι γίνεται. Πράσινες είναι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που φυτρώνουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά είναι μαύροι και άραχνοι, μαύρος και άραχνος ο λογαριασμός που παίρνει ο καταναλωτής της ΔΕΗ. Άρα η πράσινη ενέργεια κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Είναι έτσι, δεν είναι? Είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι και τα καύσιμα, όταν απεμπολείται το δικαίωμα της κυβέρνησης συμμετέχοντας στα μέτρα κατά της Ρωσίας να παίρνει φτηνό φυσικό αέριο και πειθαρχεί στην απέτηση της Αμερικής να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, βέβαια και θα είναι ακριβό. Ο πόλεμος σίγουρα έχει παίξει ένα ρόλο. Αλλά φανταστείτε ένα φυσικό αέριο που βγαίνει από σχιστολιθικά πετρώματα, σε εργοστάσια υγροποιείται, με πλοία μεταφέρεται και έρχεται εδώ πέρα, ξανααεριοποιείται και δίνεται στους καταναλωτές. Το ρώσικο αέριο έβγαινε αέριο από τη γη, διακινούνταν αέριο, το έπαιρνε ο κόσμος. Μπορεί να συγκριθεί το κόστος του ενός με το άλλο. Κι όμως η κυβέρνηση επέλεξε αυτή την λύση για να βολευτούν τα αμερικάνικα μονοπόλια στις κόντρες τους με τη Ρωσία. Είναι μια πραγματικότητα την οποία εμείς τη λέμε και θα πρέπει να την κατανοήσει και ο κόσμος, και κυρίως να δει ανάμεσα, μιλάω για τον κόσμο, για το λαό, να δει ανάμεσα από τα παραπλανητικά μηνύματα που του ρίχνει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει τις πομπές της, όπως λέει ο Κοσμάκης. Απ' την άλλη, κύριε Παναστάση, εσείς λέτε και από την πλευρά σας καλώς κάνετε και τα λέτε και μπορεί να έχετε και δίκιο για το θέμα της ακρίβειας ή για το θέμα των καυσίμων. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι αύριο θα διεξαχθεί μια συζήτηση στη Βουλή για την κοινωνική πολιτική με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι για να προκαλεί μια τέτοια συζήτηση ότι είναι και το δυνατό του χαρτί. Κοιτάξτε, κοινωνική πολιτική και πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ας το πούμε έτσι. Πρώτα απ' όλα, ήδη έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο που είναι ο παράδεισος της παραπληροφόρησης, ο παράδεισος της εξαπάτησης, τα ξέρει ο κόσμος αυτά, δεν του λέω κάτι καινούριο, ο παράδεισος της παροχολογίας και ό,τι άλλο θέλετε. Άρα λοιπόν, κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική τι είναι? Να έχει ο Κοσμάκης φτηνά εισιτήρια να πηγαίνει στη δουλειά του. Κοινωνική πολιτική είναι να έχει υγεία δωρεάν. Κοινωνική πολιτική να έχει παιδεία, να μην γονατίζει κάθε μήνα το λαϊκό νοικοκυριό. Κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί ο Έλληνας, ο δύσμυρος πλέον, να μπορεί να πάει για λίγο διακοπές. Για λίγο διακοπές. Δεν λέμε τώρα για ένα μήνα που παλιά ίσως κάποιοι να είχαν δυνατότητα. Λίγες διακοπές. Τα μπάνια του λαού. Μπορεί να τα κάνει αυτά? Τίποτε μα τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Τι θα έρθει λοιπόν ο Πρωθυπουργός να πει σε αυτόν τον άνθρωπο? Θα σου δώσω διακοπές, θα σου δώσω δωρεάν υγεία στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υγείας σου στέλνουν και πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Παιδεία, για ρωτήστε τώρα, τελειώσανε αυτή η τάξη εδώ πέρα και περιμένω και ένα αγώνια τους βαθμούς. Τα παιδάκια, τι πληρώσαν οι γονείς? Διακοπές. Ούτε μία μέρα. Όταν τώρα πλέον το πιο φθηνό κατάλημα κάνει 60 ευρώ την ημέρα, οπουδήποτε, πώς να το πληρώσει 60 ευρώ ο άλλος?
όταν έχει 12% από τον πληθωρισμό μείωση του εισοδήματός του κάθε μήνα. Με κρεβάτι μέσα έχει 60. Σε λίγο, γιατί με 60, σε λίγο θα 60 δεν πολύ σύστημα. Ναι, ναι, σύστημα η Ιαπωνία θα νοικιάζουν σιρτάρια για να κοιμούνται. Μέσα σε αυτήν όλη την, όπως περιγράφεται, την προεκλογική περίοδο που ουσιαστικά έχουμε μπει όλοι. Άτυποι, τυπικοί δεν είναι, άτυποι είναι. Πόσο μπορεί να διαρκέσει όλο αυτό, γιατί είναι τοξικό το κλίμα, πολλωμένη η ατμόσφαιρα. Εσείς προκρίνετε να γίνουν εκλογές συντομότερα? Κοιτάξτε, είτε συντομότερα, είτε αργότερα, είτε στο τέλος της θητείας, υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο εμείς το λέμε. Και είναι ποιο? Ότι η πολιτική η οποία έχει γονατίσει τον κόσμο, αυτό μας νοιάζει για εμάς. Καμιά ανησυχία δεν έχουμε για την ευημερία των μονοπωλίων, έτσι κι αλλιώς αυτά χρηματοδοτούν τα δρά. Η πολιτική λοιπόν που γονατίζει τον λαό, το εισόδημά του, την καθημερινότητά του και όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την ευημερία του, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Ότι σε αυτήν την πολιτική συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία, συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Αυτό είναι το άσχημο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και αυτό τον χυλό, τον κομματικό χυλό, ο οποίος πότε ενώνεται, πότε χωρίζει, πότε ενώνεται ο ένας, πότε ενώνεται ο άλλος. Για τον απλούστατο λόγο, και το ξέρει ο κόσμος, ότι στην πολιτική τους δεν έχουν διαφορές. Οι όποιες λοιπόν συνενώσεις ή αν θέλετε οι όποιες προοπτικές συνεργασίας κυβερνητικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα είναι πάνω στο πλάνο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας, της αστικής τάξης όπως λέμε εμείς. Γιατί δεν απαντάτε θετικά εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, στις πρώτες που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική συνεργασία, να απαντήσετε θετικά ώστε να διορθώσετε αυτό το πράγμα? Μα τι λέτε, να απαντήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να απαντήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα θετικά σε μια πολιτική η οποία και τσάκισε σαν κυβέρνηση, αλλά και προοπτικής? Ποιοι είναι οι πυλώνες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι. Είναι το ΝΑΤΟ? Είναι. Είναι η προσκόλληση στην πολιτική των ΗΠΑ, που είναι οι ληστές σε παγκόσμια, για την πολιτική μιλάω, των Ηνωμένων και όχι για τους Αμερικάνους έολα, είναι. Είναι δυνατόν το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο πραγματικά 103 χρόνια πάνω στις μνήμες δεκάδων χιλιάδων νεκρών αγωνιστών έχει χτίσει την ιστορία, τη συνέπεια και τον τρόπο που κοιτάζει το λαό, να πάει να συνεργαστεί με αυτά τα μορφώματα? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αριστερό κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόρφο με το εισαγωγικό, είναι αριστερό κόμμα. Η αριστεροσύνη δεν είναι ένα άδειο σακάκι που το φοράμε κατά βούληση. Η αριστεροσύνη έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι η αριστερά του ΝΑΤΟ, είναι η αριστερά της Αμερικής, η αριστερά των επεμβάσεων, η αριστερά της επέκτασης του ΝΑΤΟ 1.300 χιλιόμετρα μέτωπο με τη Ρωσία, καυτό που μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή. Ποια είναι αυτή η αριστερά? Η αριστερά έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είναι ταξική. Η αριστερά ποτέ δεν μπερδεύει τα συμφέροντα του εργαζόμενου με τα συμφέροντα του επιχειρηματία, γιατί νομοτελειακά ποτέ δεν θα ταυτιστούν. Ποτέ. Αυτή είναι η αριστερά. Από εκεί και πέρα, αριστερά μπορεί να λέει ο καθένας. Δικαίωμά του είναι, αλλά δικαίωμα και του λαού να αναλύει και να βλέπει τα στοιχεία. Μάλιστα. Τώρα και αύριο από τους δύο μονομάχους, τι να περιμένουμε από τη συζήτηση? Θα γίνει τι? Κατά τη γνώμη σας, θα έχουμε μάχη στα Μαρμαρέλα Αλόνια ή... Μια ακόμη κοκορομαχία, η οποία θα εξελιχθεί σε ένα υπόβαθρο παραπλάνησης πάλι και από προσανατολισμού του κόσμου, και επί της ουσίας, τελειώνοντας αυτή η συζήτηση, όταν αναρωτηθεί ο κόσμος τι άκουσα, θα απαντήσει πάλι τίποτα. Ένα κενό. Πάλι στη μιζέρια που τον έχει καταδικάσει αυτή η πολιτική, τε και των δύο θα βρεθεί και έτσι θα πορευθεί. Βέβαια, θέλουμε να ελπίζουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό να αλλάξουν τα δεδομένα και πραγματικά να γίνει και συνείδηση των εργαζομένων και το και γίνεται. Ένα πράγμα θα σου πω μονάχα. Αύριο έχουμε κάποιες εκδηλώσεις με τους εργαζόμενους της φαρμακοβιομηχανίας. Τα τελευταία είναι άνθρωποι οι οποίοι 12 χρόνια εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 12 χρόνια. 12 χρόνια λοιπόν που το εισόδημά τους σε κάθε περίπτωση και αριθμητικά και αντικειμενικά έχει μειωθεί, τα κέρδη αυτής της βιομηχανίας έχουν αυξηθεί κατά 77 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία. Ο εργαζόμενος δεν τα παραβλέπει. Τον προβληματίζει πλέον. Βλέπει, αρχίζει και βλέπει ποια είναι η προοπτική της πολιτικής που του τάζουν και που εφαρμόζεται.
Μάλιστα. Και αν μπορείτε να κλείσουμε μια κουβέντα για το θέμα της Νοβάρτης, να μας σχολιάσετε, γιατί δεν το είπαμε και αυτό είναι στην επικαιρότητα. Τη θέση σας, το ΚΚΕ. Εμείς, η γενική μας θέση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζονται πολλά επιχειρηματικά παιχνίδια, τα οποία είναι δεμένα με τις, και με τον πολιτικό κόσμο και με τη, σε επίπεδο νομοθεσίας. Δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Είναι αυτά που γίνονται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο. Το φάρμακο από αγαθό έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από αυτό? Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι κάτι το οποίο ήταν δικαίωμα του λαού σε περίπτωση που ασθενήσει, να το έχουν μετατρέψει σε εμπόρευμα και πανάκριβο εμπόρευμα και διαχειρίσιμο για την κερδοφορία τους. Βλέπουμε και λήψεις γιατί γίνονται εξαγωγές. Ποια Νοβάρτης? Ποια Νοβάρτης? Νοβάρτης κάποιοι φάγανε, κάποιοι δεν φάγανε, μπορεί να φάγανε, μπορεί και να μην φάγανε. Όλος ο αγώνας γίνεται για αυτό το κουβάρι να συσκοστιστεί. Εμείς κοιτάζουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Δεν μπορεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παπαναστάση, για την παρουσία σας στην πρωινή επισκόπηση και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.